ακούστηκαν πολλές τοποθετήσεις, πολλές παράμετροι, απόλυτα δικαιολογημένες, για μια πρωτοβουλία των εργαζομένων, για ένα αίτημα των εργαζομένων. Για μετακίνησή τους στο Δήμο Λουτρακίου Περαχώρας Αγίων Θεοδόρων. Παρακαλώ, κύριε Πρόεδρε. Τίποτα. Εγκαλούμε γιατί δεν έδωσα όλο το λόγο πρώτα. Σύμφωνα με τον κανονισμό, θα έχουν πρώτα επικεφαλής των παρατάξεων και στη συνέχεια οι υπόλοιποι. Ο κανονισμός το λέει αυτό. Απλώς τηρείται και η σειρά, σύμφωνα με τον κανονισμό. Ευχαριστώ. Αλλά φυσικά, στο πλαίσιο του πολιτικού πολιτισμού, αν κάποιος άλλος θέλει να με διακόψει και να πάρει το λόγο, πολύ ευχαριστώ. Όλοι μας αντιλαμβανόμαστε και κατανοούμε, νομίζω κανένας δεν αμφιβάλλει σε αυτό, την δυσχερέστατη θέση των εργαζομένων από περίπου από το 2013 και μετά, όταν είχαμε την πρώτη κατάσχεση. Και μέχρι σήμερα, πάρα πολλά χρόνια, η ανασφάλεια εργασιακή, όσοι την έχουν βιώσει, μπορούν και να αυτή την συνειδητοποιήσουν και ταυτόχρονα να την εκφράσουν. Οι εργαζόμενοι όταν αποφάσισαν να κάνουν αυτό το αίτημα γραπτός, το απίφθηναν σε εσάς, κύριε Πρόεδρε, και το κοινοποίησαν στον κύριο Δήμαρχο και στους επικεφαλείς των παρατάξεων. Σύμφωνα με τα λεγόμενα των εργαζομένων, όλοι οι επικεφαλείς συναντήθηκαν με την αντιπροσωπεία του Συλλόγου εκτός από τον κύριο Δήμαρχο, σύμφωνα με τα λεγόμενά τους. Δεν τους δέχτηκε. Δεν είχε το χρόνο. Δεν είναι δικό μου θέμα. Απλά... Θα να πείτε αυτό, κύριε Καραπαναγό. Δεν κατάλαβα, με συγχωρείτε, κύριε Ζαρκέ. Το μην το ξαναπείτε. Είναι, αυτό είναι... που σας λέω εγώ. Αυτό που σας λέω εγώ, μην το ξαναπείτε. Αυτό που λέω εγώ. Αυτό που λέω εγώ, μην το ξαναπείτε. Δεν θα λέτε αυτό που θέλετε εσείς. Θα πω αυτό που θέλετε. Αυτό που λέτε που θέλετε. Δεν αντέχετε τον διάλογο. Δεν αντέχετε τον διάλογο. Να μας καταργήσετε. Ότι δεν τους δέχτηκα εγώ. Δεν το ξαναπείτε αυτό. Είπα, αυτό ισχυρίστηκαν οι εργαζόμενοι. Δεν παρακολουθώ. Αν θέλετε να με παρακολουθείτε, σας παρακαλώ πολύ, παρακολουθήστε με. Αν θέλετε. Και σας παρακαλώ πολύ, για τελευταία φορά απευθύνομαι σε εσάς, κύριε Πρόεδρε, το μην το ξαναπείτε αυτό εκτός Δημοτικού Συμβουλίου, στην οικογένειά σας. Δεν παλέτε τι θέσεις μας εδώ, σας είπαν όμως. Τι είπαν εμείς ότι θέλεις. Να το είχατε διαβεβαίωσα, μα ήταν. Σας παρακαλώ, δεν απευθύνομαι σε εσάς. Δεν παλέτε ό,τι θέλετε. Λέω αυτά. Κύριε Πέρα, δεν είναι θέμα δικό σας αυτό. Εγώ δικό μου, φυσικά και κάνω δεν σας ακούω. Θα με ακούσετε, αν δεν μας ακούσετε. Δεν παλέτε ό,τι θέλετε. Κύριε Πέρα. Δεν παλέτε ό,τι θέλετε. Κύριε Πέρα. Πρώτα ρωτάτε, διαβεβαιώσετε. Το άρεστα πράγματα. Κύριε Πέρα. Σας παρακαλώ, κύριε Πέρα, αφήστε να πείτε ό,τι είναι να πείτε και μετά θα απαντήσετε, θα πάρετε ό,τι είναι. Κύριε Καραμπανόπουλο, κύριε Πρόεδρε, είπα το εξής και το επαναλαμβάνω. Σύμφωνα με τα λεγόμενα του Συλλόγου των Εργαζομένων, επαναλαμβάνω, σύμφωνα με τα λεγόμενα σε μένα, υπέβαλαν αίτημα, το είπα από την πρώτη στιγμή, κύριε Πρόεδρε. Σύμφωνα λοιπόν με τα λεγόμενα, ο κύριος Δήμαρχος δεν τους δέχτηκε. Όχι, το γνωρίζω εγώ, σύμφωνα με τα λεγόμενα. Άρα λοιπόν, έχουμε εδώ ένα κενό. Δεν είχαν συνάντηση. Έχει περάσει ένα μεγάλο χρονικό διάστημα. Όπως είπε και ο κύριος λογοθέτης, αυτό το χρονικό διάστημα δεν έγινε καμία ενέργεια εκ μέρους της Δημοτικής Αρχής, ώστε σήμερα να είχαμε μία πρώτη γνωμοδότηση. Νομική πάντα, διότι πάντα σύμφωνα με το Σύλλογο των Πάντα σύμφωνα με το Σύλλογο των Εργαζομένων, με τους εκπροσώπους που συναντήθηκαν και με τη δική μας παράταξη, όμως όπως και με τους εκπροσώπους των άλλων παρατάξεων, το ζήτημα είναι και νομικό, και επειδή χρησιμοποιήθηκαν αυτές οι δύο λέξεις, είναι και πολιτικό. Γι' αυτό το γνωρίζουμε επίσης, ότι είναι και νομικό, είναι και πολιτικό. Γι' αυτό λοιπόν από την πρώτη στιγμή δεν διατυπώθηκε μόνο από τη δική μας παράταξη, πάντα σύμφωνα με το Σύλλογο των Εργαζομένων, αλλά και από τις πάρες παρατάξεις, ο ενδιασμός, εάν υπάρχει,
νομική δυνατότητα αυτές τις μετακίνησεις, αν δηλαδή προβλέπεται. Έτσι λοιπόν, ο Σύλλογος των Εργαζομένων μας απάντησε ότι δεν υπάρχει και σήμερα ο Σύλλογος των Εργαζομένων στο ΣΠΑ διένυμε ένα έγγραφο του Συλλόγου Εργαζομένων του Δήμου Λουτρακίου Περαχώρας Αγίων Θεοδόρων ότι στηρίζει το αίτημα αυτό. Πέρα όμως από την πρόθεση ή την πολιτική βούληση ή τη βούληση του Κοινοβουλίου, γίνεται αντιληπτό, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι υπάρχει το νομικό κενό. Η κυρία Πίκουλα, η οποία τοποθετήθηκε, και λυπάμαι, διότι κύριε Πρόεδρε, απευθύνομαι σε εσάς που έχετε το θεσμικό ρόλο και είχαμε και τη συνάντηση η παράταξη μαζί σας, ζητώντας το θεσμικό σας ρόλο να τον εφαρμόσετε. Απευθύνομαι λοιπόν σε εσάς και λέω το εξής. Αν δεν αντέχετε το διάλογο, να μας καταργήσετε. Εάν δεν θέλετε τα σοβαρά και μεγάλα ζητήματα να συζητούνται εδώ και να μην εκφράζονται οι απόψεις μας, να μας το πείτε, να μην είμαστε παρόντες μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Δεν μπορεί ο κύριος Δήμαρχος όποτε θέλει να ακούει και όποτε θέλει να μην ακούει. Σήμερα είμαστε οικοδεσπότες μιας κυρίας δικηγόρου που ήρθε να εκφράσει τη νομική της άποψη. Της κυρίας Ελευθερίας Πίκουλα. Δεν είναι συμπεριφορές αυτές. Ένα. Και δεύτερον, το μη μου το ξαναπείτε, απευθύνομαι σε εσάς κύριε Πρόεδρε. Από τα χείλη του Δημάρχου, μη μου το ξαναπείτε προστακτική, μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, δεν το επιτρέπω. Σας ευχαριστώ.